Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα σας δείξω ποια προϊόντα έχω βάλει στις λίστες μου εν αναμονή της Black Friday και της Cyber Monday. Έχουν έρθει και οι δύο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Είναι οι μέρες που περιμένουμε για να χτυπήσουμε τις μεγαλύτερες προσφορές. Συνήθως εγώ βάζω στο καλάθι μου προϊόντα τα οποία δεν μπορώ να αγοράσω καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, που είναι ένα τσικ πιο ακριβά και που συνήθως δεν έχουν έκπτωση. Πριν ξεκινήσουμε να σας ζητήσω όπως πάντα, να γραφτείτε στο κανάλι μου κάνοντας τώρα κλικ στο κουμπί εγγραφή ή στο subscribe αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Ακολουθήστε με στα social media για να τα λέμε και από εκεί και φυσικά πατήστε εδώ και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Εξ αρχής να σας πω ότι για όλα τα προϊόντα που θα σας προτείνω σήμερα θα βρείτε link στην περιγραφή. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να τα αγοράσετε από το συγκεκριμένο link, ντε και καλά. Μπορείτε να κάνετε την έρευνά σας στο Google και να τα βρείτε σε άλλα sites. Εγώ το κάνω αυτό συνήθως γιατί θέλω να συγκρίνω και τις τιμές ανάμεσα στο ένα προϊόν και το άλλο, την προσφορά ανάμεσα στο ένα site και το άλλο, και να καταλήξω τελικά σε αυτή που με συμφέρει περισσότερο, γιατί δεν έχω ιδέα πόσο μεγάλες επιπτώσεις θα κάνουν φέτος τα sites και φυσικά μπορείτε να τα βρείτε και σε φυσικά καταστήματα. Όσα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, γιατί είναι 2-3 από αυτά που δεν μπορείτε να τα βρείτε εδώ, αλλά μόνο να τα παραγγείλετε ηλεκτρονικά από το εξωτερικό, να σας πω ότι δεν περνάνε τελωνείο, οπότε δεν υπάρχει καμία ανησυχία στο να τα παραγγείλετε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από κάποια πράγματα που έχω εδώ στο ζεσέρ μου και λέω να σας τα δείξω. Τα υπόλοιπα που δεν έχω στα χέρια μου θα βάλω φωτογραφία εδώ για να τα δείτε στο πλαϊνό μέρος της οθόνης. Θα ξεκινήσω από αυτό εδώ το lip balm. Νομίζω ότι σας το έχω ξαναδείξει σε κάποιο βίντεο με αγαπημένα και τα βίντεο με αγαπημένα γενικά να μπείτε να τα τσεκάρετε, γιατί είναι καλές ιδέες για προϊόντα αν ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο. Αυτό είναι από την εταιρεία EOS. Θα το βρείτε στο Look Fantastic, εγώ από εκεί τα παραγγέλνω. Όπως βλέπετε, αυτό το έχω τερματίσει, το έχω λιώσει, το έχω στο κομωδίνο μου κάθε βράδυ και βάζω στα χείλη μου, το έχω στην τσάντα μου και θα στοκάρω σίγουρα από αυτό το προϊόν. Πάμε σε μία μάσκαρα που μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση τον τελευταίο καιρό και είναι η Dan Girl από Too Faced. Όπως βλέπετε, έχω μία μίνι συσκευασία που ήταν σε ένα Advent Calendar. Τη δοκίμασα, παιδιά, τη φοράω και σήμερα στις βλεφαρίδες μου και δίνει αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα με μόλις 2 στρώσεις. Εμένα μου αρέσει γιατί είναι βαρύ και εντυπωσιακό. Αν έχετε ωστόσο πολύ λεπτές βλεφαρίδες, θα έλεγα να πάτε προς τη Super Fan Mascara της Smashbox, η οποία εμένα μου έχει τελειώσει, αλλά σίγουρα θα την ξαναγοράσω. Και οι δύο έχουν φανταστικό αποτέλεσμα, πολύ καλή διάρκεια, ακόμα και αν πάτε γυμναστήριο, ανοιγοκλείσετε τα μάτια σας κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν θα τρέξουν. Δεν είναι όμως καμία από τις δύο αδιάβροχη, έτσι. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, πάω σε άρωμα γιατί είναι μια πολύ καλή περίοδος αυτή για να αγοράσετε και το αγαπημένο σας άρωμα. Και εγώ το ένα και μοναδικό στο οποίο θέλω να επενδύσω ξανά είναι το Fucking Fabulous από Tom Ford. Σας είχα κάνει και βίντεο συγκεκριμένο για τα αγαπημένα μου αρώματα, σας είχα μιλήσει και για αυτό το συγκεκριμένο. Το οποίο, εντάξει, η τιμή του είναι λίγο απογορευτική για να το αγοράσεις κάθε μέρα, αλλά τώρα με την έκπτωση θα το χτυπήσω σίγουρα. Επίσης έχει έρθει μια νέα εταιρεία στην Ελλάδα που λέγεται Milk. Η εταιρεία αυτή λοιπόν είναι cruelty free, paraben free και 100% vegan. Έχει πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Αρχικά ήρθε στα χέρια μου αυτό εδώ, το Hydro Grip Primer, το οποίο είναι ένα primer, παιδιά, που σου αφήνει μια ψιλοκολλώδη αίσθηση. Κάνει όμως το foundation να κολλάει στην επιδερμίδα σου, ενυδατώνοντάς τη ταυτόχρονα. Εγώ το χρησιμοποιώ εδώ στο εξωτερικό μέρος του προσώπου μου και στο κέντρο του προσώπου, στο τάφι, εκεί που έχω την περισσότερη λιπαρότητα, χρησιμοποιώ αυτό εδώ, το οποίο το αγόρασα πρόσφατα και το πήρα στη μίνι συσκευασία για να το δοκιμάσω, αλλά σίγουρα θα αγοράσω και τη μεγαλύτερη. Είναι από την εταιρεία Milk επίσης. Πώς λέγεται, Blurring Primer, είναι σε stick και το περνάς ακριβώς έτσι στο πρόσωπό σου και με κρατάει, παιδιά, πιο matte από οποιοδήποτε άλλο primer που έχω δοκιμάσει τον τελευταίο καιρό. Είναι και τα δύο oil free φυσικά, τέλεια και για εμάς που έχουμε λιπαρές επιδημίες, αλλά και για εσάς που έχετε κανονικές. Ωστόσο, αν έχετε ξηρή επιδερμίδα, σας προτείνω μόνο το Hydro Grip Primer, έτσι, δεν χρειάζεται το Blurring Primer. Θολώνει και τους πόρους, γι' αυτό λέγεται και blurring. Ένα άλλο προϊόν που σας προτείνω να αποκτήσετε και είναι στη δική μου τη λίστα είναι αυτή εδώ η κρέμα, η Ginzing για τα μάτια από την Origins. Είναι Refreshing Eye Cream, έχει βιταμίνη C
και φωτίζει, παιδιά, πραγματικά τα μάτια εδώ κάτω και τους μαύρους κύκλους. Σχεδόν τους εξαφανίζει, δεν ξέρω. Είναι σαν να ξυπνάει τα μάτια σας το πρωί. Είναι φανταστική. Για το βράδυ τώρα σας προτείνω ένα προϊόν που δεν το έχω, μου έχει τελειώσει, από την Estée Lauder και είναι το Eye Concentrate Matrix. Επιδιορθώνει λεπτές γραμμές, ρητίδες, είδημα και μαύρους κύκλους και όπως ξέρετε τα προϊόντα αυτά της Estée Lauder για τα μάτια, παιδιά, είναι ένα και ένα. Πολύ στοχευμένη περιποίηση. Προχωράω σε δύο προϊόντα από Anastasia Beverly Hills. Αυτό το σετάκι θα το βρείτε, κυκλοφορεί ακριβώς έτσι και συμφέρει να το αγοράσετε ως σετ. Και είναι το Brow Wiz, το μολύβι για τα φρύδια, αλλά και το Brow Gel με χρώμα. Και επίσης, μιας και είμαστε στην κατηγορία των φρυδιών, θέλω να σας πω ότι στη λίστα μου είναι και το Benefit Goof Proof Brow Pencil. Είναι αυτό το τριγωνικό μολύβι. Δεν είχα συνηθίσει να χρησιμοποιώ πολύ τέτοια τριγωνικά μολύβια, αλλά παιδιά, εξοικειώθηκα με αυτά και το συγκεκριμένο γράφει τέλεια. Μπορείς να μιμηθείς τις γραμμές των φρυδιών σου και να τα γεμίσεις. Και συμπληρωματικά χρειάζομαι βέβαια και ένα λεπτό μολυβάκι. Ένα προϊόν στο οποίο επίσης κάνω κατάχρηση και θα ξαναπαραγγείλω είναι αυτή η Lip Sleeping Mask από Laneige. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το προϊόν. Αν έχετε ξηρά χείλη, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να τους δώσετε από άποψη θρέψης. Τη βάζετε το βράδυ, κοιμάστε με αυτή και ξυπνάτε με υπέροχα χείλη. Πάμε στην κατηγορία eyeliner τώρα. Έχω ένα στα χέρια μου που αν δεν το είχα αγοράσει προσφάτως θα έμπαινε σίγουρα στη λίστα μου και δοκίμασα και σε κατάστημα άλλο ένα. Να ξεκινήσω από αυτό που έχω στα χέρια μου και είναι από Huda Beauty, είναι το Lifeliner και το ιδιαίτερο που έχει αυτό το προϊόν είναι ότι δεν είναι μόνο ένα υγρό eyeliner αλλά έχει από τη μία πλευρά το πινέλο του και το υγρό eyeliner, το οποίο, παιδιά, όχι είναι αδιάβροχο, δεν πάει πουθενά και να το σαπουνίσετε. Όπως και το επόμενο που θα σας προτείνω. Και από την άλλη μεριά έχει και αυτό εδώ το κατάμαυρο μολύβι, επίσης πάρα πολύ σταθερό και σε βολεύει να κάνεις πρώτη τη γραμμή αν δεν είσαι πολύ εξοικειωμένος με το να κάνεις eyeliner στα μάτια σου. Το άλλο που έχω να σας προτείνω είναι το Flyliner από Fenty Beauty. Παιδιά, πήγα σε κατάστημα και το δοκίμασα, έμεινε σχεδόν ένα 24ωρο στο χέρι μου που το είχα βάλει, παρόλο που έπλυνε τα χέρια μου καμιά δεκαετία φορές, εντυπωσιάστηκα. Είναι το κλασικό eyeliner που είναι σαν στυλό, δεν είναι σε αυτή τη μορφή δηλαδή με πινελάκι και νομίζω ότι θα με βολέψει πάρα πάρα πολύ, το βρίσκω πιο πρακτικό από αυτό εδώ της Huda. Επίσης από Fenty θέλω να σας προτείνω και το Glossy Posy Mini Gloss Bomb Collection. Είναι μια συλλογή από τα glosses της Fenty Beauty. Επίσης τα δοκίμασα γιατί δεν τα είχα ξαναδοκιμάσει στο παρελθόν και δεν κολλάνε καθόλου, δηλαδή όταν κάνετε αυτό χωρίζουν τα χείλη σας, δεν βλέπετε αυτό το άσπρο που είναι άσχημο και συμβαίνει σε μερικά glosses και μυρίζουν καταπληκτικά. Γενικά εντυπωσιάστηκα από τη φόρμουλα, είναι σίγουρα ένα από τα προϊόντα που θα παραγγείλω. Πάμε στην Aventa που είναι μία από τις πάρα πολύ αγαπημένες μου εταιρείες όσον αφορά στην περιποίηση μαλλιών αλλά και σώματος, cruelty free και vegan επίσης. Και στη λίστα μου αυτή τη φορά δεν έχω βάλει σαμπουάν ή προϊόντα περιποίησης μαλλιών, αλλά έχω βάλει τα Stress Fix Soaking Salts. Λοιπόν, αυτά είναι ζάχαρη και άλατα ουσιαστικά που μειώνουν το stress, κάνουν απολέπιση σε ανάμιξη με το έλαιο για το οποίο σας έχω ξαναμιλήσει από τη σειρά Stress Fix. Και η κανονική τους χρήση είναι ότι τα ρίχνετε μέσα στην πανιέρα σας και είναι ένα δώρο πραγματικά που πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να κάνετε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα στον εαυτό σας και να βυθίζεστε σε αυτό το χλιαρό νερό και να χαλαρώνετε. Ένα άλλο προϊόν από το οποίο σίγουρα θα παραγγείλω αρκετά τεμάχια είναι το dry shampoo της Bumble & Bumble. Το κλασικό το γνωρίζετε που κυκλοφορεί χωρίς χρώμα. Αυτό που με έχει εντυπωσιάσει όμως είναι το hair powder, είναι στην απόχρωση brownish, κυκλοφορεί και σε άλλες αποχρώσεις και καλύπτει, παιδιά, διακριτικά αυτές τις 1-2, μην φανταστείτε πολλές, λευκές τριχούλες που μπορεί να έχουμε στο κεφάλι μας μέχρι την επόμενη βαφή, τέλος πάντων τη ρίζα σας μέχρι την επόμενη βαφή. Νομίζω ότι είναι φανταστικό προϊόν, ξεχωριστό προϊόν και φυσικά σας σώζει και ανάμεσα στα λουσίματα. Είχα κάνει και βίντεο στο παρελθόν για το πόσες μέρες μπορώ να αντέξω χωρίς να λουστώ με το κλασικό dry shampoo της Bumble & Bumble. Αν δεν το έχετε δει, να μπείτε να το δείτε. Δεν θα σας κάνω spoiler. Πάμε στην Bobbi Brown, μια εταιρεία που αγαπώ πολύ, αλλά δεν έχω δοκιμάσει πάρα πολύ προϊόντα από αυτήν. Αυτή τη φορά λοιπόν έβαλα στη λίστα μου τη Vitamin Enriched Face Base, που είναι ένα primer που είναι oil free και ταυτόχρονα έχει και βιταμίνη Ε,
και άλλα συστατικά που θρέφουν την επιδερμίδα, την ενυδατώνει δηλαδή, και είναι και μια πολύ ωραία βάση για το μακιγιάζ σας. Επίσης έχω βάλει στη λίστα μου το Major Crush Liquid Lipstick Set, γιατί μου αρέσει αυτή η φόρμουλα σε αυτά τα Liquid Lipsticks και θεωρώ ότι η επιλογή που έχουν κάνει στα συγκεκριμένα 4 χρώματα που περιλαμβάνει το set, 4 αν δεν κάνω λάθος είναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Ένα άλλο All Star προϊόν χωρίς το οποίο δεν μπορώ να ζήσω είναι το All Nighter Setting Spray από την Urban Decay, επίσης μου έχει τελειώσει, αλλά θα παραγγείλω 2-3 γιατί δεν το χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση, αλλά το χρησιμοποιώ όταν πραγματικά θέλω το μακιγιάζ μου να κρατήσει αρκετές ώρες. Και θεωρώ ότι είναι και το μόνο που μου δίνει τόσο καλό αποτέλεσμα. Όσον αφορά στην περιποίηση της επιδερμίδας, ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι φαν των μασκών της Glam Glow και κυκλοφορεί λοιπόν εκεί έξω ένα set με όλες τις μάσκες τους. Complete Mask Set λέγεται και περιλαμβάνει Super Mud, Youth Mud, Gravity Mud που είναι και η αγαπημένη μου συσφυκτική μάσκα, Thirsty Mud, Flash Mud, Insta Mud, Bare Glow, Glow Lace και Eye Boost. Εάν αυτό το set δεν συμπεριλαμβάνεται στις εκπτώσεις της Black Friday και της Cyber Monday, οι δύο μάσκες που σας προτείνω να πάρετε από Glam Glow είναι η Gravity Mud, που είναι και η αγαπημένη μου συσφυκτική μάσκα, και είναι και η Insta Mud, που είναι ένα treatment ουσιαστικά 60 δευτερολέπτων, το οποίο συσφίγγει τους πόρους. Από την MAC, επειδή έχω αρκετά πράγματα στη συλλογή μου και είμαι ψιλοκαλυμμένη, θέλω να παραγγείλω μόνο αρκετά μολύβια χιλιών, γιατί είναι και τα μόνα μολύβια χιλιών τα οποία δεν μου ξενώνουν τα χείλη. Μπορώ να βγω έξω φορώντας μόνο το μολύβι, χωρίς να βάλω κάποιο liquid lipstick ή κάποιο κραγιόν από πάνω. Και η απόχρηση που έχω ερωτευτεί και την τελειώνω για πλάκα είναι η Whirl. Το τελευταίο ακριβούτσικο προϊόν που έχω βάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό στο μάτι και δεν το παίρνω απόφαση να κάνω το κλικ και να το παραγγείλω είναι μια πρέσα μαλλιών. Είναι εδώ και πολύ καιρό στη wishlist μου από την εταιρεία GHD. Είναι η Platinum Plus Incom Pink, η οποία σταματάει τη θερμοκρασία στους 185 βαθμούς, αρκεί για να ισιώσει τα μαλλιά σου, για να κάνεις αυτή την ωραία μπούκλα, τη χαλαρή που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, και δεν καίγεται η τρίχα όπως με άλλες πρέσες που ανεβάζουν υψηλότερες θερμοκρασίες. Οπότε, αν θα έχει μια καλή έκπτωση, σίγουρα θα αποκτήσω και το συγκεκριμένο προϊόν. Να σας πω ότι όλα αυτά που έχω βάλει στη λίστα μου και για τα οποία σας μίλησα σήμερα, δεν σημαίνει ότι θα μπουν και στο καλάθι μου, έτσι. Θέλω πάντα να τσεκάρετε τις τιμές, να κάνετε συγκρίσεις στα sites, ίσως παίρνει λίγο περισσότερη ώρα, αλλά έτσι μόνο θα βρείτε τις καλύτερες προσφορές για σας. Βάλτε πολλά πράγματα στη λίστα σας, δεν σημαίνει ότι θα τα αγοράσετε όλα σήμερα, δεν σημαίνει ότι θα τα αγοράσετε όλα ever. Απλά παρακολουθήστε τις εκπτώσεις που γίνονται κατά καιρούς στα συγκεκριμένα προϊόντα και νομίζω ότι αυτός είναι και ο πιο εύκολος τρόπος να ψωνίζεις όχι μόνο online αλλά και πηγαίνοντας στα φυσικά καταστήματα, γιατί ξέρω ότι αυτό βολεύει πολλές από εσάς. Φιλιά πάρα πολλά, thank you που ήσασταν εδώ και σήμερα και που είδατε το σημερινό βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!